κοσμοπλημμύρα και αυτό το Σαββατοκύριακο στα χιονισμένα Ανόγια. Από το Ανογιανό Αόριο και το οροπέδιο της Νίδας και σήμερα επικρατούσε το διαχώρητο από τους χιλιάδες επισκέπτες λάτρεις του χιονιού και των αποδράσεων. Έχουμε έρθει όλη η οικογένεια εδώ πέρα να δούμε και τα χιόνια. Είναι και όμορφη μέρα. Είναι η κατάλληλη μέρα νομίζω και Κυριακή. Και εντάξει, έχει αρχίσει και βάζει κρύα επιτέλους τώρα τον Ιανουάριο, οπότε μια χαρά. Κάνουμε τη βόλτα μας και μετά δούμε. Πάμε στο χωριό κάτω. Πάντως θέλετε κι εσείς να εκτονωθείτε, να βγείτε από το σπίτι, έτσι. Ναι, βέβαια. Ήλιος με δόντια σήμερα στα Νόγια που κατακλείστηκαν από χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Κρήτη που έφτασαν μέχρι εδώ για να απολαύσουν το χιόνι. Κυριακή κιόλας είναι ό,τι καλύτερο. Ο καιρός ευνοεί. Φυσικά. Δημένει καλά είμαστε. Εννοείται πάντα. Mm-hmm. Πάντα. Ό,τι καλύτερο κιόλας και για τα παιδιά κιόλας να διασκεδάσουν και για εμάς τους μεγαλύτερους φυσικά. Πήγαμε και το ρεπό μας, καλά είναι. Και εξόρμηση στα Νόγια. Τι να κάνουμε. Μετά φαγάκι. Να καρδαμώσουμε λίγο. Απολαμβάνετε το χιόνι. Ναι, με λίγο κρύο, αλλά ναι. Το απολαμβάνουμε. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που ήρθαμε, το φαγητό, να σου πω την αλήθεια. Να κάνουμε τη βολτίτσα μας, Κυριακή. Ωραία μέρα έχει, ευνοεί ο καιρός. Η σημαντική χιονοκάλυψη που έφερε στο πέρασμά του ο Διομήδης μετέτρεψε τον Ψιλορίτη σε ένα ειδηλιακό τοπίο που ακόμα και ο καλύτερος ζωγράφος δεν θα μπορούσε να αποτυπώσει στον καμβά του. Ο μηχανισμός του Δήμου δούλευε όλες τις μέρες για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και καθαροί, έτσι ώστε να μπορούν οι επισκέπτες μας να απολαμβάνουν το χιόνι στις πλαγιές του Ψιλορίτη, στον Ιανουάριο πάνω, όπως είδατε. Το χιόνι είναι πολύ στο βουνό, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, οι μέρες είναι καλές. Προσοχή, γιατί πάντα χρειάζεται προσοχή το χιόνι. Και με τα αυτοκίνητα εννοείται, βγαίνει κάποιο ατύχημα. Πέρα από τις χιονισμένες βουνοπλαγιές του Ψιλορίτη, την τιμητική τους είχαν το μεσημέρι και οι ταβέρνες των Ανογείων, στις οποίες δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα. Οι κυριακάτοικοι εκδρομής μετά το παιχνίδι με τις χιονόμπαλες έκαναν απαραίτητος μια στάση στα καταστήματα της ορεινής Κωμόπολης για να γευτούν δίπλα στο τζάκι τις παραδοσιακές λιχουδιές του τόπου. Καλά, πήγαμε γενικά Σαββατοκύριακα δουλεύουμε εμείς το πλείστον, αλλά πολύ καλά, εντάξει. Επισκέπτες από όλη την Κρήτη. Από όλη την Κρήτη, ναι, από όλη την Κρήτη. Παιδιά, και φέτος ήταν ακόμη πιο πολύ κίνηση. Ιδιαίτερα αυξημένες όμως είναι και οι πληρώτες στα καταλήματα και τους ξενώνες των Ανογείων που και αυτό το Σαββατοκύριακο φιλοξενούν επισκέπτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ωστόσο, εκείνο που προσδοκούν οι επαγγελματίες είναι να πάρει σύντομα σάρκα και οστά το χιονοδρομικό κέντρο των Ανογείων, το οποίο θα μετατρέψει την περιοχή σε ένα ακόμα πιο ελκυστικό προορισμό. Ευελπιστούμε για ένα χιονοδρομικό στα Ανόγια, το περιμένουμε εδώ και χρόνια. Και για εσάς και για μας. Αυτό θα δώσει νέα πνοή στην περιοχή. Βέβαια. Θα είναι κάτι μοναδικό. Με βάση πάντως τα μέχρι στιγμή στοιχεία, η κίνηση στα παγωμένα Νόγια βαίνει αυξανόμενη και στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.